Ανησυχία στι ενεργειακέ εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο έχει προκαλέσει η απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο στο Ισραήλ τη συμφωνία τη κυβέρνηση με την Όπολ και την Τέλεκ Group για την ανάληψη του ελέγχου και τη ανάπτυξη αξιοποίηση του μεγαλύτερου κοιτάσματο φυσικού αερίου του Ισραήλ στο Λεβίαθαν. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι απογοητευτική και συνιστά πρόσθετο κίνδυνο για τα χρονοδιαγράμματα του Λεβιάθαν. Στο πλαίσιο τη συμφωνία, στην οποία κατέληξε ο Πρωθυπουργό Βενιαμή Νετανιάχου το 2015, προδιαγράφει τη εξέλιξη χρονικό πλαίσιο δεκαετία με το οικονομικό ύψο τη προγραμματισμένη επένδυση να εκτιμάται μεταξύ 5 και 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Ανώτατο Δικαστήριο υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να αναλάβει τέτοιε μακροπρόθεσμε δεσμεύσει και έδωσε στο Κοινοβούλιο περιθώριο ενό έτου για να τροποποιήσει τη συμφωνία. Συν αντίθετη περίπτωση, η συμφωνία θα ακυρωθεί. Το Ανώτατο Δικαστήριο προτείνει στην κυβέρνηση να περάσει νόμο στο Κοινοβούλιο, αλλά με δεδομένη την ισχυρή αντιπολίτευση εναντί τη κυβέρνηση Νετανιάχου, μια τέτοια εξέλιξη δεν θεωρείται πιθανή. Οι εταίροι θα εργαστούμε πολύ σκληρά για να εξεύρουμε εκείνε τι απαραίτητε λύσει, ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία που να τη χάνει έγκριση σε όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Στόχο εξάλλου τη εταιρεία ΔΕΛΕΚ είναι να αποφασίσει για την ανάπτυξη του Λεβιάθαν μέχρι το τέλο του χρόνου. Ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίνα Τανιάχου, χαρακτηρίζει την απόφαση σοβαρή απειλή στην ανάπτυξη αποθεμάτων φυσικού αερίου του Ισραήλ. Τη εξέλιξη βεβαίω παρακολουθεί και η Κύπρο. Οι οποιασδήποτε αποφάσει είναι θέμα που αφορούν το κράτο του Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, μα επηρεάζει έμμεσα η απόφαση στο βαθμό υλοποίηση των επενδύσεων από τι από τις κοινοπραξίε, οι οποίε είναι επιτοπλίστων οι ίδιε τόσο στη μεριά του Λεβιάθαν όσο και στη μεριά του Αφροδίτη. Οι έμεσε συνέπειε για την Κύπρο αφορούν κυρίω την προοπτική εξαγωγή τη αερίου στην Αίγυπτο, η οποία καθίσταται ακόμη πιο προβληματική.